κορυφαίο θέμα της επικαιρότητας και σήμερα η προσπάθεια της Τουρκίας να οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη με τη Λιβύη, μία κίνηση η οποία δεν είναι απλά άλλη μία πρόκληση, αλλά αποτελεί την κορονίδα της αναθεωρητικής στρατηγικής της γειτονικής χώρας απέναντι στην Ελλάδα, αφού αυτή η κίνηση δεν έχει σαν στόχο μόνο να αφαιρέσει από τη χώρα μας και να οικειοποιηθεί μόνο κάποια θαλάσσια τμήματα, αλλά ουσιαστικά να καταστήσει τη χώρα μας δορυφόρο της. Στα πλαίσια βέβαια της γνωστής, έχει διακηρύξει άλλωστε το όραμά του πρόεδρος της Τουρκίας να ανασυστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, μετά την Κρήτη, έχει σκοπό να πει τα ίδια και για την Πελοπόννησο και να φτάσει έτσι σε σημείο να έχει να οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη και με την Ιταλία, η οποία παίζει έναν ύποπτο ρόλο, διότι δεν οριοθετεί ΑΟΣ με την Ελλάδα. Ακόμα και η Ιταλία, η οποία είναι εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Αλβανία τα είπαμε και χθες, στη χθεσινή εκπομπή, με διάφορες προφάσεις, εξυπηρετεί δυστυχώς και εκείνη τα σχέδια της Άγκυρας, καθιστώντας έτσι τη χώρα μας αποκλεισμένη και από την Ανατολή και από τη Δύση. Βέβαια, ορθώς η κυβέρνησή μας απελάβνει τον πρέσβη της Λιβύης, της Τρίπολης της Λιβύης, καλεί στη χώρα μας τον πρόεδρο της Λιβυκής Βουλής, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σέβεται το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συνθήκες, αντιλαμβάνεται τις πολύ άσχημες συνέπειες που θα έχει αυτή η παράνομη και παράλογη συμφωνία εάν ποτέ προσπαθήσει να την εφαρμόσει η Τουρκία μαζί με τη Λιβύη, συνέπειες που δεν θα αγγίξουν βέβαια μόνο την Τουρκία, αλλά και τη χώρα του, η οποία κατεστραμμένη από ένα τρομερό εμφύλιο πόλεμο, μία άλλοτε ευημερούσα χώρα, έχει καταλήξει με δύο κυβερνήσεις, τη κυβέρνηση που ελέγχει ο στρατηγός Χάφταρ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που σε πολλά μοιάζει με τον πρόεδρο Σίση της Αιγύπτου, έναν άνθρωπο που σέβεται το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συνθήκες, θέλει καλές σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής, και από την άλλη έχουμε την κυβέρνηση της Τρίπολης, την αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη, που δυστυχώς έχει καταστεί υποχείριο της Άγκυρας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αναμένουμε να επαναπροσεγγίσουμε το θέμα της Λιβύης και να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να φέρουν κάποια ωφέλη τόσο στη χώρα τους όσο και στην περιοχή γενικότερα. Έχουμε πρόβλημα εδώ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Τσαβούσογλου καταδικάζει την απόφασή μας να απελάσουμε τον πρέσβη της Λιβύης. Δηλαδή ο κύριος Τσαβούσογλου πραγματικά θέλει να καθίσουμε να μην αντιδράμε καθόλου. Ελάτε, πάτε, τι θέλετε. Νησιά, θαλάσσιες ζώνες. Θέλετε να οριοθετήσει, με την Αλβανία δεν θα οριοθετήσει ΑΟΣ ο κύριος Τσαβούσογλου. Και εμείς δεν πρέπει να αντιδράσουμε. Σύμφωνα λοιπόν με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, η Τουρκία είναι ανοιχτή να συζητήσει τα πάντα σε κάθε είδους συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο, πλην των Ελληνοκυπρίων. Βέβαια, έχει υφαρπάξει το μισό νησί, δεν αναγνωρίζει την νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου που βρίσκεται στο ελεύθερο κομμάτι, που δεν έχει πατήσει η μπότα του Ατήλα, δεν συζητάει λοιπόν με την κυβέρνηση της Κύπρου, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, αντιθέτως, ναυπηγοί, νέα πολεμικά σκάφη, φρεγάτες, υποβρύχια, αναζητεί νέα σκάφη για να παρακολουθεί το Roots Race, για να το κατευθύνει προφανώς σε νέες αποστολές οπουδήποτε αλλού πλην των θαλασσίων ζωνών της Τουρκίας. Οπουδήποτε αλλού. Και ιδιαίτερα βέβαια στην ελληνική
και στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εμείς βέβαια δεν την έχουμε ανακηρύξει ακόμα, διαπράττοντας ένα ολέθριο, ένα τραγικό σφάλμα, το οποίο πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Έπρεπε να έχει διορθωθεί από χθες. Λοιπόν, άμεσα, και δεν το λέω εγώ, διάβασα ένας εκ των κορυφαίων ειδικών επί των συγκεκριμένων θεμάτων, ο καθηγητής Μάζης, προτρέπει για άμεση ανακήρυξη και οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και στρατιωτικής μας παρουσίας σε αυτήν, ούτως ώστε να διαφυλάττουμε τα σύνορά μας. Τι πιο φυσικό, τι πιο λογικό από αυτό. Λοιπόν, ενισχύεται περαιτέρω ο τουρκικός στόλος, λοιπόν, με 6 νέα υποβρύχια και φρεγάτες, για να προστατεύσει, λέει, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τις νέες περιοχές της Τουρκίας που σκοπεύει να υφαρπάξει από την Ελλάδα και την Κύπρο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Με τους Ρώσους προχωρεί προς νέα συμφωνία για να πάρει και άλλα συστήματα S-400, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax. Λοιπόν, και εμείς περιοριστήκαμε να απελάσουμε, ορθώς λέω και πάλι, τον Λίβιο πρέσβη, εφόσον δεν γνωστοποιεί το περιεχόμενο της συμφωνίας, παρόλη την προθεσμία που του είχε δοθεί. Λοιπόν, άλλη αρνητική εξέλιξη είναι ότι η κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία είναι μια κυβέρνηση που όπως φαίνεται ελέγχει σε μεγάλο βαθμό η Τουρκία, προχώρησε στην έγκριση του μνημονίου. Οι ειδικοί λένε ότι πρόκειται περί οριοθέτησης του μνημονίου, το ονομάζουν, διότι η κυβέρνηση της Λιβύης δεν έχει την εξουσιοδότηση να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες. Πρέπει η Βουλή, το Κοινοβούλιο της Λιβύης, να εγκρίνει τέτοιου είδους συμφωνίες. Λοιπόν, το ενέκρινε η κυβέρνηση της Λιβύης, το Κυβερνητικό Συμβούλιο, αυτό που ελέγχει ο Σάρας, που μετέβει στην Κωνσταντινούπολη και υπέγραψε αυτές τις συμφωνίες με τον Ερντογάν, και μένει τώρα μόνο να δούμε πώς η χώρα μας θα επαναπροσαρμόσει τη στάση της απέναντι στη Λιβύη. Πολύ θετική η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στις 4 Δεκεμβρίου. Μία κίνηση, η δημιουργία αυτού του Συμβουλίου, η οποία είναι πολύ θετική, διότι θα γνωμοδοτεί και θα εισηγείται τις επιλογές που πρέπει να έχουμε, ένα πρόγραμμα στις κυβερνητικές επιλογές και για την αμυντική έρευνα και τεχνολογία και την αμυντική μας βιομηχανία, στο πλαίσιο μιας εθνικής αμυντικής βιομηχανικής στρατηγικής. Μακάρι αυτό να προχωρήσει όπως πρέπει, να έχουμε πλέον μια μακρόπνοη στρατηγική στο συγκεκριμένο πολύ σημαντικό αυτό θέμα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και στην εγχώρια παραγωγή αμυντικών συστημάτων που τα έχουμε απόλυτη ανάγκη. Όπως έχω πει πολλές φορές, όπως θα θέλουμε, στους αριθμούς που τα χρειαζόμαστε, σε χαμηλή τιμή, και να κάνουμε και εξαγωγές, να τονωθεί η εθνική οικονομία και να λυθεί όσο γίνεται και το θέμα της ανεργίας, διότι θα δώσουμε δουλειά σε ελληνικά χέρια. Ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι η συνθήκη αυτή, η συμφωνία αυτή Τουρκίας-Λιβύης, η Ελλάς θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε να μην ισχύσει αυτή η παράλογη και παράνομη, επαναλαμβάνω, συμφωνία. Τα είπε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, άλλωστε, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου καταδίκασε και την επιθετική στάση της Τουρκίας μετά τις παράνομες ενέργειες που είχε η γειτονική χώρα στη Κυπριακή ΑΟΣ, και τώρα εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές, στην περιοχή της Ελλάδος, της Κρήτης δηλαδή και των Δωδεκανήσων. Χαρακτήρισε άκυρο το έγγραφο
που η Άγκυρα ονομάζει συμφωνία με τη Λιβύη, η οποία ήδη αμφισβητείται και στο εσωτερικό της παρασώμενης από τον εμφύλιο βορειοαφρικανικής χώρας. Μία εξέλιξη που θα είναι ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίσκεψη του Προέδρου της Λιβυκής Βουλής Αγγίλα Σάλεχ Ίσα Γκουαϊντέρ μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος θα έρθει στην Αθήνα την επόμενη Πέμπτη στις 12 Δεκεμβρίου και εκεί πρέπει να έρθουμε σε συνεννόηση με τις υγιείς δυνάμεις της Λιβύης, ούτως ώστε να καταργηθεί αυτή η συμφωνία, η οποία δεν μπορεί και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεχθεί σε κανένα σημείο από την πατρίδα μας. Να σημειώσουμε ότι το κοινοβούλιο της Λιβύης έχει καταψηφίσει αυτό το μνημόνιο ανάμεσα στη χώρα τους και στην Τουρκία και μάλιστα έχει χαρακτηριστεί ως απειλή και για την ίδια τη Λιβύη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας χαρακτήρισε άκυρο αυτό το μνημόνιο που υπέγραψαν οι δύο χώρες, ανυπόστατο θεσμικά και δεν έχει κανένα έρισμα στο διεθνές δίκαιο και δεν παράγει κανενός είδους ένομο αποτέλεσμα για την Ελλάδα, τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα πω το εξής. Πριν από οποιαδήποτε άλλη κίνηση, αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας νοτίος και νοτιοανατολικός της Κρήτης, προσοχή στα Δωδεκάνησα και στο Καστελόριζο, να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας. Αυτό είναι το πρώτο. Η διαφύλαξη των συνόρων μας στη συγκεκριμένη στιγμή σημαίνει και διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Αν αφήσουμε αφύλακτα τα σύνορά μας, δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι τις συνθήκες για να προχωρήσει η αναθεωρητική δύναμη και στο τέλος θα βρεθούμε αναγκασμένοι να κάνουμε πράγματα